Στη χώρα μας μέχρι τώρα δεν είχαμε, ενώ έχουμε σπουδαίο άνεμο το καλοκαίρι, τους 2 μήνες τους καλοκαιρινούς, οι άνεμοι στο Αιγαίο έχουν σταθερότητα μεγαλύτερη από τους ανέμους τους αλυγείς που φυσάνε στη Χαουάη. Αυτούς τους ανέμους που χρησιμοποίησαν οι θαλασσοπόροι για να κάνουν τα μεγάλα ταξίδια. Λοιπόν, αυτοί οι άνεμοι σε εμάς είναι πολύ πιο σταθεροί. Είναι το Αιγαίο στενό ανάμεσα στα βουνά της Τουρκίας και της Ελλάδος και οι οροσειρές αυτές κάνουν ένα ρεύμα το οποίο δίνει επιφανειακή πυκνότητα ενέργειας όσοι δίνει και ο ήλιος. Δηλαδή σαν να έχουμε 2 ήλιους. Τον άνεμο με 500 τόσα βάτερα τετραγωνικό μέτρο και τον ήλιο με άλλα τόσα. Είναι βέβαιο ότι αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Το πρόβλημα που υπήρχε είναι ότι δεν ήταν συνδεδεμένα τα νησιά, όπως ξέρετε, ηλεκτρικά μεταξύ τους, με καλώδια. Σήμερα έχουμε και τον Πρωθυπουργό που είναι στη Σύρο. Λοιπόν, τώρα αρχίζει η σύνδεση αυτή, το οποίο είναι μεγάλη υπόθεση και χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί οι πηγές ενέργειας στο Αιγαίο είναι ό,τι είναι και όλα τα μυθικά τέρατα της τιτανομαχίας, διότι όλοι αυτοί ήταν στοιχεία της φύσης. Και ο ύφεστος ήταν τα ηφαίστεια, η γεωθερμία. Και ο Αίολος ήταν, όλοι αυτοί παίξανε ρόλο. Υπήρξε, η τιτανομαχία ήταν μάχη. Ο Δίας με τους δικούς του εναντίον των Τιτάνων και τους άλλους. Επομένως, και νίκησε ο Δίας, νίκησε τον Τυφώνα, νίκησε πολύ δυνατούς αντιπάλους, οι οποίοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά ακραία καιρικά φαινόμενα. Και τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι αυτά τα οποία θα τα βλέπουμε πιο συχνά και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει με την προσαρμογή τη σωστή το κόστος αυτό της κλιματικής αλλαγής θα πέσει κάτω από 500 δισεκατομμύρια, επομένως θα υπάρξει μια πολύ αισιόδοξη εικόνα στο μέλλον. Αυτό που λέτε τώρα ουσιαστικά με αυτή τη σύνδεση των Κυκλάδων, έτσι. Το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο. Θα ανοίξει και ο δρόμος για να εκμεταλλευτούμε πηγές ενέργειας που μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε. Ακριβώς. Δηλαδή, για παράδειγμα, η γεωθερμία και η εκμετάλλευσή της μπορεί να παράγει, πιο σωστά να παραγάγει, ηλεκτρική ενέργεια τελικά. Αυτή η ηλεκτρική ενέργεια περισσεύει, αρκεί για τις Κυκλάδες και περισσεύει να δώσει και στην ενδοχώρα. Υπάρχουν πάρα πολλές πηγές ενέργειας στη χώρα μας. Ένα μάθημα που ξεκινήσαμε με τον κύριο Μπάι, τον Αλκιβιάδη Μπάι, που είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής, που μου κάνουν τη μεγάλη τιμή σήμερα, έχει τίτλο «Πηγές ενέργειας στο περιβάλλον». Αν δείτε πόσες πηγές ενέργειας είναι τόσο ωραίο, άμα διαβάσετε τις σημειώσεις, σαν να διαβάζετε τη θεογονία του Ισιώδη.